Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων χωρίς αποτέλεσμα με την κινέζικη Κονγκμπάο για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής ανακοίνωσε και επίσημα η Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών. Πλέον η Τράπεζα αναζητεί εναλλακτικές επιλογές, με το σενάριο που κερδίζει έδαφος να είναι η εισαγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής με δημόσια προσφορά μετοχών στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η Τράπεζα έχει λάβει κατά βάση την έγκριση των Βρυξελών, εφόσον βέβαια βελτιωθούν και οι συνθήκες τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στο χρηματιστήριο Αθηνών. Εναλλακτικές λύσεις ψάχνουν κυβέρνηση και καταναλωτές προκειμένου να μην παγώσουν φέτος τα νοικοκυριά λόγω του ακριβού πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες στα 1,15 ευρώ το λίτρο. Η προμήθεια του πετρελαίου θεωρείται απαγορευμένος καρπός για την πλειοψηφία των καταναλωτών. Η κυβέρνηση λοιπόν δείχνει να έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, με αποτέλεσμα κατά τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου να τεθεί θέμα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί στα 0,125 ευρώ το λίτρο. Και οι ένστολοι μπαίνουν πλέον στον χώρο των διεκδικήσεων του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς δρομολογούν αγωγές διεκδικώντας δικαστικά αναδρομικά επιδόματα εορτών και αδείας ύψους 2.500 ευρώ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών έχει ήδη ενημερώσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για τη διαδικασία, καθώς και για τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να καταθέσουν έως τις 30 Νοεμβρίου. Πάντως, ο δρόμος για τη διεκδίκηση των δώρων, των ενεργή αλλά και των συνταξιούχων αναμένεται να είναι μακρύς, καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες ασκούν το δικαίωμα έφεσης, μεταθέτοντας για αργότερα το πρόβλημα της καταβολής των αναδρομικών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 648,75 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,63% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.